Οι δαίμονες λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι πραγματικότης, είναι πνεύματα, είναι πρόσωπα. Όταν λέμε πρόσωπο, σημαίνει ότι έχουμε λογική και αυτογνωσία. Οι άνθρωποι είναι πρόσωπα. Οι γάτες μας δεν είναι πρόσωπα. Το πρόσωπο δεν είναι αυτό που λέμε μάτια μύτη φρύδια. Πρόσωπο είναι αυτό που λέμε ότι έχω αυτογνωσία του εαυτού μου. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πρόσωπο. Οι δαίμονες είναι πρόσωπα, όπως και οι Άγιοι Άγγελοι είναι πρόσωπα. Εξάλλου στη φύση τους οι δαίμονες δεν άλλαξαν από τους Αγίους Αγγέλους. Άγγελοι ήσαν, αλλά με την υπερηφάνειά των μετευρύθησαν σε δαίμονες. Δηλαδή απεχωρίστησαν της Θείας Δόξης, απεχωρίστησαν του Θεού. Συνεπώς οι δαίμονες είναι πρόσωπα. Αλλά εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι υπάρχουν και σήμερα χριστιανοί μας που δεν πιστεύουν, εγώ δεν το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, δεν πιστεύουν στην ύπαρξη και αγγέλων και δαιμόνων. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άγγελοι. Τους αγγέλους ξέρετε πώς τους θεωρούν? Διακοσμητικά στοιχεία μέσα στις διηγήσεις της Αγίας Γραφής. Τους δε δαίμονες ξέρετε πώς τους θεωρούν? Προσωποποίηση του κακού. Θα είπαν οι αρχαίοι Έλληνες, μιλούσαν για τις ερηνίες. Ποιος δεν ξέρει τις ερηνίες? Αλλά εκεί βέβαια μιλούσαν για μια προσωποποίηση του κακού. Έτσι και εδώ τώρα λένε οι δαίμονες δεν υπάρχουν, απλώς επαναλαμβάνω, είναι προσωποποίηση του κακού. Όχι αγαπητοί μου, δεν είναι προσωποποίηση του κακού, είναι πρόσωπα οι δαίμονες. Μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην πρώτη του επιστολή: «Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου». Αυτός είναι ο σκοπός που εφανερώθη στον κόσμο αυτόν, ο Υιός του Θεού, για να λύσει τα έργα του διαβόλου, να διαλύσει τα έργα του διαβόλου. Και σας ερωτώ, η παρουσία συνεπώς του Χριστού στον κόσμο είναι ένας δονκιχωτισμός? Ξέρετε τι ήταν ο δονκιχώτης? Αυτό το ποίημα του Ισπανού κτλ. Όταν έβλεπε ανεμόμυλους τους περνούσε για ήρωες, για φοβερούς, και είχε ένα κοντάρι και προσπαθούσε να τους χτυπήσει. Αλλά δεν ήταν παρανεμόμυλοι, δεν ήταν βέβαια γίγαντες. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Χριστός εδώ με έναν δοκιχωτικό τρόπο να πολεμήσει ανύπαρκτα πράγματα, ανύπαρκτα πρόσωπα, αν είναι δυνατόν. Οι δαίμονες αγαπητοί μου είναι φρικτή πραγματικότητα. Η παρουσία αγγέλων και η παρουσία δαιμόνων στην καθημερινότητα των ανθρώπων, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι συχνοτάτη. Ξέρετε πως οι άνθρωποι σε μας μας έχουν πει ότι έχουν δει το διάβολο? Όχι στον ύπνο τους, στο ξύπνιο τους. Να σου λέει, μου τραβάει την κουβέρτα από το κρεβάτι. Να πω ότι είναι ιδέα, μα σου τραβάει την κουβέρτα από το κρεβάτι. Και άλλα πολλά φαινόμενα περίεργα και παράξενα που έχουμε πλήθος μαρτυρίες της καθημερινότητος. Πολλοί άνθρωποι έχουν δει τους δαίμονες και πολλοί άνθρωποι έχουν δει και αγγέλους. Έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ την μαρτυρία της καθημερινότητας, μίαν εμπειρία. Ακόμη αν θέλετε, ολόκληρη η Αγία Γραφή, Καινή και Παλαιά Διαθήκη, είναι καταγεμάτη από την παρουσία και δαιμόνων και αγγέλων. Αλλά εγώ θα σας έλεγα μια αρνητική περίπτωση. Δεν πιστεύεις αδελφέ στην Αγία Γραφή? Πρόσεξε, θα σου πάρω μια μαρτυρία που δεν μπορείς να την αρνηθείς. Είναι η μαρτυρία της μαγείας και η μαρτυρία του πνευματισμού. Ο πνευματισμός και η μαγεία υπηρετούνται από το διάβολο. Όταν σου λέει πράγματα που δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να τα ξέρει, όταν σου λέει ο Μακαρίτης σε εκείνο το σημείο
του περιβολιού σας, έκρυψε χρήματα, αυτός που τα ξέρει. Σημειώστε δε, έξω από το κλίμα του μεσάζοντος, medium θα πει μεσάζον, δεν ξέρει τίποτα ο άνθρωπος αυτός. Μέσα στο κλίμα του πράγματος γνωρίζει πού είναι αυτά τα χρήματα και σου λέει είναι εκεί. Δεν έχετε ακούσει ανθρώπους που λένε θα πάω στο medium να μάθω τούτο ή εκείνο? Από πού θα τα μάθει το medium και θα σου τα πει εσένα? Του τα πληροφορούν οι δαίμονες. Αν θέλεις αδελφέ, πάρε αυτήν τη μαρτυρία. Τη μαρτυρία, αν όχι της Αγίας Γραφής επαναλαμβάνω, τουλάχιστον τη μαρτυρία του πνευματισμού.